Σκαρασφός, όλα τέλεια. Καλησπέρα. Έχω απόψε τη μεγάλη τιμή και χαρά ως επικεφαλής του Συνδυασμού Σύγχρονο Επιμελητήριο, ο Σαρής Ολίκος, να βρίσκομαι στην πανέμορφη πόλη των Εμαΐδα. Νομίζω ότι αυτή η πόλη είναι και η μεγάλη μου αγάπη και έχουμε συνέχεια την επισκέπτουμε για να κάνουμε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις μας όσον αφορά το συνδυασμό μας. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του Συνδυασμού Σύγχρονο Επιμελητήριο, καθώς επίσης και τους υποψηφίους του συνδυασμού εδώ στην Πτολεμαΐδα. Η συζήτηση που θα γίνει απόψε με αφορμή το πρόγραμμα και την παρουσίαση των υποψηφίων, νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη βαρύτητα σε αυτήν εδώ την πόλη. Ευχαριστώ όλον αυτόν τον κόσμο εδώ που ήρθε, που θα έρθει για να μας ακούσει και να μας δει και νομίζω ότι θα πούμε και πάρα πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Τι θα συνδυάξουμε στο προγράμματό σας, κύριε Σαρή? Νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές και οι βασικοί μας άξονες είναι τρεις. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα επιμελητήριο που θα έχει τη βάση του, που θα είναι πρώτο επιχειρηματίας. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα επιμελητήριο, σύγχρονο επιμελητήριο με βάση τις νέες τεχνολογίες και θέλουμε να φτιάξουμε ένα επιμελητήριο που θα διεκδικεί, που θα συνεργάζεται, που θα συμμετέχει. Ένα επιμελητήριο σύγχρονο με βάση τον επιχειρηματία. Χρόνια επιχειρηματία στην Πτολεμαΐδα, χρόνια ενασχόληση με τα κοινά μέσω του επιμελητηρίου, άλλη μία θητεία τελείωσε και πάμε σε εκλογές. Θέλω να μου πείτε, η Πτολεμαΐδα μέσα από το επιμελητήριο, τι κέρδισε όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, η διοίκηση, η προηγούμενη διοίκηση στην οποία ήμουν και εγώ, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Εύχομαι τώρα η καινούργια διοίκηση να το πάει λίγο παραπέρα. Θεωρώ ότι η Πτολεμαΐδα έχει κερδίσει πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, όλοι οι επιχειρηματίες είχαν μία ενημέρωση, την οποία δεν την είχαν ποτέ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το πετύχαμε. Εύχομαι τώρα η καινούργια διοίκηση να κάνει κάτι παραπάνω που θα δώσει και κάτι το καινούργιο. Και πιστεύω, επειδή είναι καινούργια παιδιά και με όρεξη, θα το πετύχουν. Κάποια προτεραιότητα, κατά την άποψή σας, κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα στην περιοχή? Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς έχουμε ένα σημαντικό θέμα εδώ στην περιοχή μας. Μην ξεχνάτε ότι έγινε η πώληση της μονάδας ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα σταθούμε κι εμείς μαζί με κάποιους άλλους δίπλα. Αυτό είναι η προτεραιότητα που θα πρέπει να έχουμε. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της ανεργίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα αδεία και η εξωστρέφεια. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα, με τη βοήθεια όμως και του επιμελητηρίου. Το επιμελητήριο θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Και πιστεύω η νέα διοίκηση, όποια και αν εκλεγεί, αυτό θα είναι και ο στόχος της. Φίλε Νίκο, σε καλωσορίζω στην Πτολεμαΐδα, μια πόλη ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές, που δημιούργησαν ένα μοναδικό μοσαϊκό που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα, με κατοξοχήν ανθρώπους της εργασίας και του επιχειρήν. Την ενεργειακή καρδιά της χώρας, που βρίσκεται στην πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της, καθώς η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της περιοχής και τους εργαζόμενους, και πρέπει να δούμε πώς θα τους προστατέψουμε και εμείς από την πλευρά μας. Στην περιοχή μας υπάρχει το εξής οξύμορο. Έχουμε το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Και εδώ είναι ο αναγκαίος ρόλος του επιμελητηρίου. Νίκο, έρχεσαι σήμερα εδώ ως αυριανός πρόεδρος του επιμελητηρίου Κοζάνης, του δεσμού που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και προασπίζει τα συμφέροντά τους. Σαν απερχόμενος αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, τα τελευταία 6 χρόνια που εύχομαι να μην τα ξαναδεί ο επιχειρηματικός κόσμος, είμαι πεπισμένος πως τα επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Είναι ο φορέας που προτείνει, ενημερώνει, προωθεί και επιβάλλει και προβάλλει τις επιχειρήσεις. Εμείς μαζί, Νίκο, ως διοίκηση, κάναμε κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα. Γι' αυτό και πιστεύω πως εσύ πρέπει να συνεχίσεις το έργο μας και να το πας ακόμα παραπέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις, γιατί εκτός από σένα υπάρχουν και 68 άξιοι αγωνιστές του επιχειρή. Υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με όραμα που καταστήθηκε από ειδικούς
και ανθρώπους της αγοράς. Άρα υπάρχει σχέδιο. Αυτό θα μας το παρουσιάσει σε λίγο. Τη σημερινή εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους. Εκπρόσωποι του Δήμου Εορδέας, της Περιφέρειας, της Αστυνομίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πολιτευτές, πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Εμπορικός Σύλλογος Τολεμαΐδας, πολιτευτές και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάκωβε. Εγώ είμαι πολύ τυχερός που γνώρισα ανθρώπους σαν και σένα. Και λέω πραγματικά ότι είμαι πολύ τυχερός ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους εδώ στην Τολεμαΐδα και σε όλο τον νομό με τόση πολύ μεγάλη ενέργεια, με τόση πολύ μεγάλη διάθεση για προσφορά, με τόση μεγαλοσύνη και με τόση αγάπη για τον τόπο. Σε ευχαριστώ ειλικρινά και θέλω να μεγάλο το πρόβλημα. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί επιχειρηματίες, φίλες και φίλοι, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή κεντρική εκδήλωση του συνδυασμού μας. Με καθυστέρηση 2 και πλέον ετών, οι εκλογές του ΕΒΕ Κοζάνης, του νομού Κοζάνης, θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2017. Οι εκλογές αυτές είναι πιο κρίσιμες από ποτέ άλλοτε. Είναι κρίσιμες διότι πραγματοποιούνται σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία γονάτισε και συνεχίζει να γονατίζει τους επιχειρηματίες. Και όχι μόνο, συνεχίζει να γονατίζει την κοινωνία ολόκληρη. Είναι όμως κρίσιμες και για έναν ακόμη λόγο, διότι και το επιμελητήριό μας θα πρέπει να βρει το βηματισμό του και να καταστεί ένα κυρίαρχο επιχειρηματικό όργανο στη νέα εποχή. Θέλουμε ένα επιμελητήριο που θα αγωνίζεται για τους επιχειρηματίες ή ένα επιμελητήριο απλό θεατή των εξελίξεων. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε ένα δυνατό, σύγχρονο επιμελητήριο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μπορεί όμως το επιμελητήριό μας να στηρίξει ουσιαστικά τα μέλη του. Ίσως να σας ξαφνιάσει η απάντησή μου. Αλλά σας το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και με όλη τη γνώση. Ναι, μπορεί. Τα επιμελητήρια στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δυνατοί φορείς. Λειτουργούν ως κύτταρα επιχειρηματικότητας με αποφασιστικό ρόλο εκπροσωπώντας τα μέλη τους παντού. Η δύναμή τους δεν πηγάζει μόνο από το θεσμικό τους πλαίσιο. Καλύτερα από τον καθένα αυτόν τον τρόπο της συνεργασίας και αυτόν τον τρόπο για να βγάλουμε την περιοχή από την κρίση. Και θα αναγκαστούν και αυτοί να συνεργαστούν μαζί μας και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα επιδιώξουμε, αυτοί που θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς να συνεργαστούν μαζί μας. Για να γίνουν όλα αυτά, ας μην γελιόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζονται στο τιμόνι άξιοι και ικανοί άνθρωποι και με όραμα και με σχέδιο και με πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος που διαγράφεται ζωφερό. Μπορεί να είμαστε στο παραπέντε, αλλά ακόμα νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να κάνουμε ό,τι πρέπει και σίγουρα να μην καθόμαστε απαθείς σε ό,τι γίνεται.